Με στόχο την επιτάχυνση των εμβολιασμών, τη δημιουργία πλέγματος προστασίας της δημόσιας υγείας σε χώρους όπου υφίσταται υψηλός συγχρονισμός και την αποκατάσταση σταδιακά της ελευθερίας στους πολίτες που έχουν ήδη εμβολιαστεί, οι Υπουργοί Επικρατείας και Ανάπτυξης παρουσίασαν το κυβερνητικό σχέδιο για το διαχωρισμό των χώρων ψυχαγωγίας και διασκέδασης σε αμυγείς και σε μεικτούς χώρους, αυξάνοντας τα προνόμια στους εμβολιασμένους. Ουσιαστικά δηλαδή εναπόκειται στον ίδιο τον επιχειρηματία να επιλέξει εάν στην επιχείρησή του θα δέχεται εμβολιασμένους ή νοσήσαντες ή εάν θα δέχεται και τον λοιπό πληθυσμό, στην περίπτωση δε αυτή μετά από την διενέργεια τεστ. Είναι στο δικό μας χέρι, εάν όλοι συμμετάσχουμε ενεργά σε μια πανεθνική προσπάθεια πειθούς των συμπολιτών μας παραμένουν διστακτικοί έναντι του εμβολιασμού, να συμμετάσχουν σε αυτό το συλλογικό τείχος ανοσίας, να φτάσουμε το δυνατόν γρηγορότερα, μέσα στο καλοκαίρι δυνατόν, στο προβλεπόμενο αριθμό που κατά τους επιστήμονες θα μας προστατεύσει από ένα ενδεχόμενο κύμα της πανδημίας και τότε να μπορούμε να αυξήσουμε όλους αυτούς τους βαθμούς ελευθερίας κατά πολύ μεγάλο βαθμό. Στους αμυγείς χώρους θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης μόνο όσοι έχουν εμβολιαστεί ή έχουν νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο, ενώ στους μεικτούς χώρους θα έχουν πρόσβαση παραπάνω, αλλά και όσοι έχουν κάνει τεστ, rapid ή μοριακό. Το νέο μοντέλο λειτουργίας της αγοράς θα τεθεί σε λειτουργία από τις 15 Ιουλίου, ενώ κάθε επιχείρηση θα δηλώνει αν η εκμετάλλευση θα είναι αμυγής ή μεικτή. Εάν δηλαδή κάποιος έχει κέντρο διασκέδασης μεικτό, θα έχει 25% πληρότητα. Αν έχει κέντρο διασκέδασης αμυγός για εμβολιασμένους και νοσήσαντες, θα έχει 60% πληρότητα. Πάλι, εδώ επιτρέπεται να είναι όρθιοι και να συμμετέχουν στις δραστηριότητες των κέντρων διασκέδασης. Στους αμυγείς κλειστούς χώρους, πλην κέντρων διασκέδασης, θα ισχύει πληρότητα 85%, η χρήση μάσκας θα είναι υποχρεωτική σε θέατρα και σινεμά και οι ανήλικοι θα προσέρχονται με δήλωση self-test γονέων. Κατά περίπτωση δε, στους αμυγείς χώρους δεν θα υπάρχει η υποχρέωση να φορούν οι θεατές πελάτες μάσκες. Είναι προφανές ότι στους μεικτούς χώρους καταρχήν θα πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη υποχρέωση. Στους αμυγώς κλειστούς χώρους, εστιατορίων, καφέ κλπ. Η πληρότητα, πλην κέντρο διασκέδασης, έτσι, η πληρότητα είναι στους αμυγείς χώρους 85%, στους μεικτούς χώρους 50%. Στους υπαίθριους χώρους ψυχαγωγίας, καθήμενων πλην γηπέδων, μιλάμε για ζωντανά θεάματα και ακροάματα. Στους αμυγείς χώρους έχουμε 85% πληρότητα χωρίς μάσκα. Στους μεικτούς χώρους πάμε τώρα στη διαβάθμιση αναλόγως του μεγέθους. Σε καταστήματα, σε χώρους όπου υπάρχει δυνατότητα λιγότερων των 1000 καθήμενων θέσεων, η πληρότητα είναι στο 75%. Τέλος, στα ανοιχτά και κλειστά γήπεδα προβλέπεται πληρότητα 85%, η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική και οι ανήλικοι προσέρχονται με δήλωση self-test των γονέων. Στα ανοιχτά και κλειστά γήπεδα ισχύει η κατηγορία μόνο των αμυγώς εμβολιασμένων χώρων.